Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση, καθώς μικρό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανεμόπτερο είχε ξεκινήσει από την Κοπαίδα με προορισμό τα Χανιά. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με το κολυμπάρι εκεί όπου βρίσκεται η Βίκη Παπαδογιαννάκη. Είναι το σημείο που μεταφέρθηκαν με πλωτό οι δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν νωρίτερα σήμερα χωρίς τις αισθήσεις τους, Βίκη. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Δυστυχώς τόσο ο χειριστής του αεροσκάφους όσο και ο συνεπιβάτης ανασύρθηκαν νεκροί από την θαλάσσια περιοχή του Μάλεμε, όπου αργά σήμερα το απόγευμα κατέπεσε το αεροσκάφος, ένα μονοκινητήριο διθέσιο μικρό αεροσκάφος στα ανοιχτά του Μάλεμε. Λοιπόν Βίκη, όπως επειδή είπες και εσύ, δεν έχεις εικόνα για το τι δείχνουμε στον αέρα, να ενημερώσω τους τηλεθεατές ότι αυτές είναι φωτογραφίες από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν οι δύο επιβαίνοντες χωρίς τις αισθήσεις τους στο κολυμπάρι. Είναι το σημείο από όπου βρίσκεσαι αυτή την ώρα και μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Να σας πω καταρχήν ότι το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από την Κοπαίδα με προορισμό τα Χανιά. Ένας φίλος του χειριστή του αεροσκάφους βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου εδρεύηκε η αερολέσχη Χανίων. Κάποια στιγμή λοιπόν, άνθρωποι της αερολέσχης Χανίων, ο ίδιος ο πρόεδρος, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα και θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, είδε το αεροσκάφος λίγο έξω από την ακτή, λίγες δεκάδες μέτρα ουσιαστικά από την ακτή, να πέφτει στη θάλασσα. Μάλιστα λίγο αργότερα βρέθηκε αναποδογυρισμένο. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές, η αστυνομία, το λιμενικό, σκάφος του λιμενικού κινητοποιήθηκε από τα Χανιά, έσπευσαν παραπλέοντα αλλιευτικά, όπως επίσης και δύο κρουαζιερόπλια που κλήθηκε να συνδράμουν με την παρουσία τους. Το ενίο κέντρο έρευνας και διάσωσης συντόνιζε την όλη επιχείρηση, η οποία ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι έτρεξε αρκετά γρήγορα και γύρω στις 7.30 το απόγευμα ιδιώτες που κινητοποιήθηκαν με πλωτό από το παλιό λιμάνι των Χανίων κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο. Μάλιστα ο ναυαγωστός της Παύλος Λιτινάκης ήταν αυτός ο οποίος βούτυξε και μάλιστα χωρίς ειδικό εξοπλισμό στο σημείο που εντόπισαν το μικρό αεροσκάφος. Το εντόπισαν χάρη σε ένα αναμένο φως το οποίο είχε παραμείνει παρά το σκότος και μετά που είχε καταπέσει το αεροσκάφος. Βούτυξε λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος που ανέσυρε τον χειριστή και τον συνεπιβάτη χωρίς τις αισθήσεις τους. Όπως μας είπε νωρίτερα, φάνηκε ότι δεν είχαν κάνει την παραμικρή προσπάθεια, ήταν δηλαδή δεμένοι στις θέσεις τους. Φαίνεται ίσως ότι δεν αντιλήφθηκαν ή ότι όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα, ότι ήταν βίαιη να πτώση. Αντιδράσουν. Ακριβώς, ήταν βίαιη η πτώση. Αυτό το οποίο εικάζει ο πρόεδρος της αερολέσχης Χανίων είναι να αποπροσανατολίστηκαν, να μην αντιλήφθηκαν ότι το αεροσκάφος ουσιαστικά είχε αρχίσει να πέφτει. Νόμιζαν ενδεχομένως ότι είναι σε πλάγια πορεία, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να αντιδράσουν. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί αργότερα από τους ειδικούς πραγματογνώμονες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ανακοινώσιμο αυτό που είπε και ο πρόεδρος της αερολέσχης Χανίων. Είναι ότι ο χειριστής ήταν ο πρόεδρος της αερολέσχης Δυτικής Αττικής. Δεν είχαν σκοπό να συμμετάσχουν σε αγώνες προγραμματισμένους για αυτό το Σαββατοκύριακο στα Χανιά, σε αγώνες της αερολέσχης. Ήταν καθαρά μια ιδιωτική επίσκεψη στα Χανιά. Θα έπρεπε ίσως ο αρχικός της προορισμός να ήταν το αεροδρόμιο της Ούδας, το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, όμως εν τέλει έφτασαν μέχρι το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, και ενώ προσπάθησαν μάλλον να προσγειωθούν, δεν τα κατάφεραν και το αεροσκάφος κατέπεσε. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε σχετικές δηλώσεις και να επιστρέψουμε αμέσως σε σένα, Βίκη. Κατευθύνθηκε εκεί, ξαφνικά γύρισε προς το Μάλεμε. Πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο σε ύψος χαμηλόμενο, αλλά όχι κατάλληλο για προσγείωση. Αυτό ήταν να προσγειωθεί στη Σούδα. Στη Σούδα, ναι. Κανονικά έπρεπε να πάνε προσγειωθεί στη Σούδα. Εδώ δεν υπήρχαν οι συνθήκες για προσγείωση νύχτας. Ούτε το αεροπλάνο του είχε τέτοιες δυνατότητες και νομίζω ότι ούτε και ο ίδιος ήταν εκπαιδευμένος για αυτή τη νύχτα. Τι αεροπλάνο ήταν, ε? Ήταν ένα αεροπλάνο τύπου Σαβάνα, από ό,τι ξέρω, υπερελαφρό. Αυτά πετάνε μόνο η μέρα. Πού αιτιολογείται, πού το αποδίδεται όλο αυτό που συνέβησε, ατύχημα, τεχνικό, τι. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τεχνικό. Μια εικασία μόνο μπορώ να κάνω, ότι
έκανε στροφή για προσγείωση και επειδή ήταν νύχτα, έπαθε από προσανατολισμό. Με αποτέλεσμα να... Η πτώση. Έπεσε στη θάλασσα. Αυτός πιστεύω ότι νόμιζε ότι πετούσε οριζόντια ενώ έπεσε. Ενώ έπεσε στο πλάι. Αυτό λέγεται... Αυτό λέγεται... Spiral of Death λέγεται αυτό. Ο πιλότος ήταν πρόεδρος της Αζέσκης Δυτικής Ελλάδος. Δυτικής Ελλάδος, ναι. Δεν ξέρω κάτι για το συνεπιβάτη, ούτε ήξερα ότι υπήρχε και συνεπιβάτης, δυστυχώς. Δεν το γνώριζα. Διαθέτει αυτός ο τύπος. Διαθέτουν σωστικά μέσα, έχουν και σωσίβια από ό,τι ξέρω. Ωστόσο, επειδή είδα τη συντριβή, ήταν τόσο βίαιη που αποκλείεται να μπορούσαν να κάνουν κάτι. Έτσι και εκεί ήμουν στο. Επειδή περιμέναμε αφήξεις για τους αγώνες αύριο, ήμουν στο αεροδρόμιο και πλήναμε τα αεροπλάνα, τα δέναμε στο Μάλεμε. Ναι. Τι είδατε δηλαδή, τι με την εμπειρία σας, αυτό που είδατε, πώς το μεταφράζετε? Ότι έπαθε από προσανατολισμό και αντί να νόμιζε ότι πέταγε και αν έπεφτε προς το πλάι. Με αποτέλεσμα, αυτό λέγεται σπιράλ του θανάτου, λέγεται. Για να το πω δυστυχώς. Και βρέθηκε, να σας πω, βρέθηκε στη θάλασσα ανάποδα το αεροπλάνο μέσα από τη θάλασσα. Και ο λόγος που εντοπίστηκε είναι ότι ένα φως του αεροπλάνου άναβε και φαινόταν ακόμα. Το οποίο μετά από μισή ώρα περίπου έσβησε. Ναι. Δεν θυμάμαι την ώρα τώρα με αυτό. Ναι. Με ενημέρωσαν το λιμεναρχείο ότι ένα αεροπλάνο προσαλάθσωσε. Τέτοια εποχή δεν έχουμε και πολλά πλωτά μέσα στο λιμάνι, οπότε βρήκαμε ένα πλωτό. Το είδαμε, δεν ήταν πολύ βαθιά, ήταν περίπου στα 2,5 μέτρα με 3 βάθος. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαμε προετοιμαστεί γιατί φύγαμε βιαστικά. Νομίζαμε ότι οι άνθρωποι προλάβαν και πέσανε στο νερό πριν προσκρούσει το αεροπλάνο και δεν είχαμε μαζί μας καταδυτικό εξοπλισμό, οπότε τους απεγκλώβησαμε. Με τις ανάσες, ναι, γι' αυτό είμαι λίγο τέτοιο. Τώρα ήταν δεμένοι, δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να βγουν, είχαν εκδορές, ήταν αποδογυρισμένο το αεροσκάφος, το διθέσιο, το μονοκινητήριο. Καμία προσπάθεια, είχαν χτυπήματα στο πρόσωπο, πιθανόν να χάσανε τις αισθήσεις τους ή και τη ζωή τους να τη χάσανε στην πρόσκρουση. Δηλαδή δεν είχαν κάνει 2,5 με 3 μέτρα, 2,5 με 3 μέτρα το βάθος, δεν ήταν πολύ, περίπου 500-600 μέτρα από την ακτή, δεν ήταν παραπάνω από την ακτή. Δεν ήταν παραπάνω από την ακτή. Ναι, δυστυχώς. Δεμένη, καμία προσπάθεια. Ήταν δεμένη, ήταν στραπατσαρισμένη η μούρη του αεροσκάφους. Εντάξει. Δεν κρατούσε άπνοια στην περιοχή. Τελείωσε άπνοια. Καιρικές συνθήκες ήταν άψογες. Απλά αμαρτία τώρα γιατί ήταν δεμένη, δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να τέτοιο. Δεν γνωρίζουμε ηλικίες. Δεν μπορώ να πω ηλικία. Ο ένας ήταν νεότερος, ο άλλος μεγαλύτερος. Τώρα μέσα στο νερό πόση ώρα ήταν, δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να προσδιορίσω. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν και τις χαρακτηριστικές δηλώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο της αερολέσχης Χανίων Βίκη, σύμφωνα τουλάχιστον με μια πρώτη εκτίμηση που κάνει ο άνθρωπος, πιθανότατα ο πιλότος έχασε τον προσανατολισμό του και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Μέχρι το σημείο που κατέπεσε το υπερελαφρό αυτό αεροσκάφος, να δούμε και το σχετικό γράφημα, να δούμε ακριβώς το σημείο που εντοπίστηκε. Εντοπίστηκε μισό μίλι από την παραλία στα όρια του Μάλεμε με τον Ταυρονίτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, Βίκη, μιλάμε για ένα υπερελαφρό αεροσκάφος το οποίο πετά μόνο μέρα. Όχι νύχτα. Έτσι, ένα αεροσκάφος που είναι ακατάλληλο για να πετάει τη νύχτα. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της αερολέσχης, ο οποίος έχει σαφώς μεγάλη εμπειρία και γνωρίζει τους σχετικούς κανόνες. Ένα αεροσκάφος που δεν ενδείκνυται για αυτές τις συνθήκες. Να επαναλάβουμε ότι ο καιρός δεν έπαιξε κανένα ρόλο σε αυτό το δυστύχημα, επικρατούσε άπνοια, το αεροσκάφος κατέπεσε σε σχετικά ρηχά νερά, σε κάθε περίπτωση ήταν το βάθος μόλις στα 2,5 μέτρα από το οποίο ανασύρθηκαν ο χειριστής και ο συνεπιβάτης του αεροσκάφους. Όπως είπαν οι δύο ναυαγοσώστες που κλήθηκαν να συνδράμουν και τελικά ήταν αυτοί που ανέσυραν τις ορούς των δύο ανθρώπων. Από εκεί και πέρα προφανώς όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Φως δεν υπήρχε και δεν υπάρχει στο κομμάτι της ακτής του αεροδρομίου του Μάλμε. Ούτως ή άλλως είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι επί της ουσίας ανενεργό. Το χρησιμοποιεί μόνο η αερολέσχη Χανίων και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και συγκεκριμένες ημέρες. Τώρα οι άνθρωποι προετοιμάζονταν για αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μάλιστα η πληροφορία ότι θα αναβληθούν λόγω. Mm-hmm.
του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Από εκεί πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια, αύριο θα πρέπει σαφέστατα να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάσυρση του αεροσκάφους και από εκεί και πέρα όλα τα προβλεπόμενα που θα δείξουν ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση του στη θαλάσσια περιοχή του Μάλεμε. Λοιπόν, μένεις μαζί μας, Βίκυ. Να πάμε στον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, είναι ο Δήμαρχος Πλατανιά, για να δούμε αν τυχόν υπάρχει κάτι επιπλέον σε επίπεδο πληροφορίας. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλανδράκη. Μια δύσκολη νύχτα, δυστυχώς. Μια πτώση υπερελαφρού αεροσκάφους που κατέληξε σε τραγωδία. Έχουμε δύο νεκρούς. Όπως το λέτε, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς γύρω στις 6 και 20 ενημερωθήκαμε ότι κάποιοι εραστικοί είδαν ένα αεροσκάφος ξαφνικά να κάνει μια βουτιά, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Παράλληλα του αεροδρομίου, περίπου στα 200 μέτρα από την ακτή, ο καιρός ήταν πολύ καλός. Ξαφνικά έκανε βουτιά το αεροπλάνο. Προφανώς είχε αρχίσει να πέφτει και η νύχτα. Μιλάμε ότι ο χρόνος. Έπεσε η γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον κύριο Μαλανδράκη. Να επιστρέψω για την ώρα στη Βίκυ. Μας έλεγες, Βίκυ, καταλήγοντας λίγο πριν πάμε στο Δήμαρχο Πλατανιά, ότι αύριο αναμένεται να συνεχιστεί το σκέλος της επιχείρησης που απομένει σε σχέση με το αεροσκάφος και όλα τα υπόλοιπα τα προβλεπόμενα. Έτσι, με δεδομένο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή την ώρα, αύριο πια με το πρώτο φως της ημέρας, είναι βέβαιο ότι στο σημείο θα προσεγγίσουν πλωτά του λιμενικού από τα Χανιά, του κεντρικού λιμεναρχείου Χανίων και σίγουρα δυνάμεις και από την Αθήνα. Θα γίνει, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το χρόνο, είναι ακόμη πολύ νωρίς, όμως είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα γίνει σε σύντομο χρόνο. Η ανάσυρση δηλαδή του μονοκινητήριου διθέσιου αεροσκάφου. Και από εκεί και πέρα το πώς αυτό και υπό ποιες συνθήκες κατέπεσε. Αν υπήρχε κάποια μηχανική βλάβη, αν ήταν ανθρώπινο λάθος, αν υπήρξαν κάποιοι άλλοι παράγοντες. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι αυτού του τύπου τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνυται για να πετούν νυχτερινές ώρες, παρά μόνο με το φως της ημέρας. Είναι ένα αεροσκάφος εξαιρετικά ελαφρύ και το αεροδρόμιο του Μάλεμε, να επαναλάβω, ότι δεν διαθέτει καν φωτισμό, είναι ανενεργό όλο το κομμάτι της παραλιακής ζώνης και μιλάμε για μια τεράστια έκταση που καταλαμβάνει το παλιό αεροδρόμιο, είναι ουσιαστικά στο σκοτάδι. Ίσως να ήταν και αυτός ένας παράγοντας καταλυτικός για αυτό το τραγικό δυστύχημα που οδήγησε στο θάνατο δύο συνανθρώπους μας. Και ένα ακόμα στοιχείο που ίσως θα πρέπει να τονίσουμε είναι η πολύ γρήγορη κινητοποίηση των αρχών. Ο θάλαμος επιχειρήσεων ήταν αυτός που συντόνιζε την επιχείρηση. Άμεσα ειδοποιήθηκαν δύο κρουαζιερόπλοια που έπλαιαν σε κοντινή σχετικά απόσταση. Και αλιακτικά επίσης, έτσι, για να φωτίσουν την περιοχή και να διευκολύνουν τις έρευνες προκειμένου να ανασυρθούν οι δύο επιβαίνοντες. Δίτες βούτυξαν για να εντοπίσουν τα δύο άτομα, τα οποία δυστυχώς ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με πλωτό στο Κολυμπάρι. Να μου επιτρέψει να επιστρέψω στον κύριο Μαλανδράκη, ο οποίος, καλησπέρα σας και πάλι, μας περιγράφατε ακριβώς πώς εκτυλίχθηκαν τα πράγματα από τη στιγμή που πλέον και εσείς ενημερωθήκατε λίγο μετά τις 6. Για να μπορώ να συνδράμω, γύρω στις 7 παρά τα παιδιά πηγαίναν προς το σημείο. Έχοντας την επικοινωνία με την ακτή, γιατί είχε πέσει πλέον τη νύχτα, με τους φάρους της αστυνομίας, τους καθοδηγούμε να έχουν ένα στίγμα στο οποίο θα ψάξουν. Το φωτάκι του αεροσκάφους πλέον δεν υπήρχε, προφανώς το σκάφος πλέον είχε βυθιστεί. Τα παιδιά, όταν επικοινωνήσαμε και εμείς και με το λιμεναρχείο, κάποια στιγμή, παρότι δεν είχε καταδυτική στολή ο ναυάγος σώστης που ήρθε να συνδράμει, βούτυξε με αναπνοή, ήταν πολύ ρηχά, γύρω στα 2,5 μέτρα μόλις, με 3. Από την εφάνεια της θάλασσας. Δυστυχώς εντόπισε και τους δύο δεμένους στις θέσεις τους. Πιθανότατα από την πρόσκληση, είτε είχαν χάσει τη ζωή τους, είτε είχαν χάσει τις αισθήσεις τους. Ήταν και οι δύο άνδρες, ένας μεγαλύτερης ηλικίας. Και το μόνο που έκανε πλέον ήταν να τους απεγκλωβίσει και, όπως νομίζω άκουσα και λίγο στο ρεπορτάζ, να μεταφερθούν στο λιμάνι του Κολυμβαρίου, είναι λίγο πιο δυτικά από το Μάλεμε, για την διαδικασία που ακολουθείται. Και δυστυχώς μια πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, με την έννοια ότι υπάρχουν σωσίβια μέσα σε αυτού του τύπου μικρά αεροσκάφη, αλλά δεν πρόλαβαν να τα χρησιμοποιήσουν καν. Αυτό, επειδή προφανώς ήταν κάποιοι αγώνες που και εμείς υποστηρίζαμε για την διοργάνωση που γίνεται στο αεροδρόμιο του Μάλεμε το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα αυτοί είχαν σηκωθεί από την Κοπαίδα ως αερολέσκοι
νομίζω, Αθηνών να έρθουν. Mm-hmm. Μια διαδρομή, η οποία από ό,τι μου είπε και εδώ ένας έμπειρος πιλότος της αεροπλάνης Χανίων, ήταν πάνω από 3 ώρες η διαδρομή. Όταν ήρθαν, κάναν μια αναγνωριστική πτήση πάνω από το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Πιθανότατα μέχρι να επιστρέψουν, γιατί καθίστηκαν προς τα δυτικά, προς το Κολυμπάρι, και να γυρίσουν για να προσγειωθούν, είχε πέσει η νύχτα. Ναι. Και υπάρχει εκτίμηση ότι πιθανόν χάσαν τον προσανατολισμό. Ήθελα να λέω παράλληλα με το διάδρομο, που φυσικά δεν είναι φωτισμένο στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, mm-hmm. διότι δεν είναι αεροδρόμιο σε χρήση, mm-hmm. και μόλις ούτε 200-300 μέτρα από την ακτή, το αεροπλάνο επιβλήθηκε στη θάλασσα. Και μάλιστα, μάλλον με κάθε την πτώση, γιατί από ό,τι είπε και ο ναυαγός, είχε στραπαταριστεί αρκετά το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δύο επιβαίνοντες. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα είναι ότι ο πιλότος ήταν ο πρόεδρος της αερολέσχης Δυτικής Αττικής. Αυτό δεν το γνωρίζω, όχι, ήταν δύο άνδρες, οι οποίοι δυστυχώς ήταν και ιδίες θέσεις, που σημαίνει ότι δεν υπήρξαν κινήσεις από εγκλωβισμού τους από τα καθίσματά τους. Mm-hmm. Ό,τι συνεπάγεται αυτό, ότι τους είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης του αεροπλάνου. Αυτά πάνε και με πολύ χαμηλή ταχύτητα τα υπεραλαφρά αυτά μονοκινητήρια αεροσκάφη, τα οποία. Ενημερώθηκα και εγώ ότι έχουν και άλλη εξύπτωτο mm-hmm. στην ουρά mm-hmm. από την νέο μέρος, προκειμένου να μπορούν να πέφτουν σαν να ληφθούν όλο το αεροπλάνο. Αλλά για να μην ενεργοποιηθεί τίποτα από όλα αυτά, ίσως να υπήρχε και απώλεια προσανατολισμού. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, σε σχέση με το επιχειρησιακό σκέλος, κύριε Μαλανδράκη, από εδώ και πέρα δεν ξέρω αν έχετε κάποια επιπλέον πληροφορία. Θα διαπιστωθεί προφανώς προσεχώς αν επρόκειτο για μηχανική βλάβη ή για κάτι άλλο. Αυτό ναι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί, γιατί θεωρητικά αυτά τα αεροσκάφη λένε όλοι ότι είναι πολύ ασφαλή αεροσκάφη, άσχετα αν είναι αεροσκάφη τα οποία είναι υπεραλαφρά. Προφανώς πετάνε μόνο την ημέρα, δεν πετάνε τη νύχτα. Θα μπορούσαν ίσως να έχουν προσγειωθεί και σε κάποιο αεροδρόμο, το Ασκαλογιάννης, που έχει όλα τα. Μάλιστα. Σε εγκαταστάσεις, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εκτιμήσουν οι ειδικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μαλανδράκη, και να επιστρέψω στη Βίκη Παπαδογιαννάκη για να κλείσουμε. Βέβαια, να αναφέρω και για να διευκρινίσω κιόλας, Βίκη, είναι ακόμα συγκεχημένες οι πληροφορίες σε σχέση με τους δύο επιβαίνοντες, σωστά. Δεν έχει υποθεί με απόλυτη σιγουριά αν πρόκειται όντως για τον πρόεδρο της αερολέσχης Δυτικής Αττικής. Είναι μια πληροφορία που την μετέδωσε νωρίτερα, την μετέφερε μάλλον νωρίτερα, ο πρόεδρος της αερολέσχης Χανίων, ο κύριος Τζεράκης. Επισήμως δεν έχουν δοθεί ακόμη τα ονόματα των δύο επιβαίνοντων στο αεροσκάφος. Εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει επίσημα από το Υπουργείο μέσα στις επόμενες ώρες. Να επαναλάβω πάντως, Κατερίνα, πριν κλείσουμε, ότι οι ιδιώτες ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην άμεση ανάσυρση των δύο επιβαίνοντων στο αεροσκάφος, με πλωτό ιδιωτικό που απέπλεψε από το λιμάνι των Χανίων. Έφτασαν σε πολύ σύντομο χρόνο στα ανοιχτά του Μάλεμε, στα περίπου μισό μίλι από την ακτή, σε αυτή την απόσταση. Υπολογίζουμε δηλαδή γύρω στα 400 μέτρα, και σε πολύ μικρό βάθος, μόλις στα 2,5 μέτρα, κατάφεραν να εντοπίσουν το αεροσκάφος και να ανασύρουν τον χειριστή και τον συνεπιβάτη. Μάλιστα, ο Παύλος Βαλεντινάκης, ο ναυαγωστός, τους ανέσυρε χωρίς τον ειδικό καταδυτικό εξοπλισμό. Ήταν μια προσπάθεια προσωπική που κατέβαλε, και βέβαια ο ίδιος μετέφερε την εμπειρία του λίγο νωρίτερα εδώ από το λιμάνι του Κολυμπαρίου, που ουσιαστικά γράφτηκε και ο επίλογος. Εδώ περίμεναν τα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους δύο ανθρώπους. Δυστυχώς. Λοιπόν, Βίκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις αναλυτικές πληροφορίες, εάν και εφόσον χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου.